Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτήρισε τις προσλήψεις προσωπικού στη Λάρισα από τον ΔΔΕ, ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ Λάρισας Βασίλης Μητροδήμος. Εξήγησε μάλιστα πως οι προσλήψεις τεχνικού προσωπικού δεν καλύπτουν τις ανάγκες, οι οποίες είναι μεγάλες, τόσο ως προς την άρδευση, όσο και ως προς την πόλη της Λάρισας. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες και αν σκεφτούμε ότι το 2024 θα υπάρχει ένα μεγάλο κύμα φευγής τεχνητών, μιας και το τεχνικό προσωπικό στον ομό Λάρισας, το μέσο όρο της ηλικίας είναι το 54 χρονών. Οι αρδευτικές ανάγκες, όσο και οι αστικοί, οι υπόλοιποι της Λάρισας, οι ανάγκες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Με αποτέλεσμα να μένουν 5, 6, 7 έως και 10 μέρες αρδευτικά. Καταλαβαίνουμε ότι για ζημιές δεν έχουν περιθώρια σήμερα οι αγρότες. Ένα πότισμα μείων στην καλλιέργειά τους μπορεί να φέρει τεράστιες ζημιές. Οι ζημιές αυτές που είναι για τους ίδιους αλλά και για την εθνική οικονομία. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών τόνισε χαρακτηριστικά πως οι εναερίτες της ΔΕΗ είναι είδος προς εξαφάνιση τόσο στον ομό Λάρισας όσο γενικότερα στη χώρα και γι' αυτό το λόγο ζήτησε βοήθεια από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να στελεχωθεί με περαιτέρω προσωπικό ο κλάδος τους ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είδος προς εξαφάνιση είναι πλέον οι εναερίτες στον ομό αλλά και σε όλη τη χώρα. Κάνουμε έκκληση λοιπόν και στους τοπικούς παράγοντες, βουλευτές, περιφερειάρχοι να λάβουν μέτρα και να πιέσουν προς την κεντρική κατεύθυνση ώστε ο νέος διαγωνισμός αυτός να αυξηθούν τα άτομα με περισσότερα για να καλύπτουν οι ανάγκες.